Αν και επιφορτισμένε με το ευαίσθητο έργο τη καθαριότητα των σχολείων, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται από την πολιτεία σαν εργαζόμενε β' κατηγορία. Οι καθαρίστριε των σχολικών κτηρίων στα Χανιά διεκδικούν ανθρώπινη και αξιοπρεπή αντιμετώπιση αντάξια τη προσφορά του και υπογραφή συμβάσεων αορίστου χρόνου που θα τι βγάλει από το καθεστώ τη αβεβαιότητα. Και αναρωτιέμαι πότε θα πάρουν απόφαση ότι εμεί, κάποια στιγμή, πρέπει το κράτο ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να μα κατοχυρώσει ζούμε κάθε χρόνο με το άγχο αν θα δουλέψουμε του χρόνου, την επόμενη χρονιά. Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι απλά εργαζόμενοι, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα λειτουργήμα εκεί πέρα. Να μην ξεχνάμε ότι στο σχολείο που θα πάει ο γονιός, ο καθηγητής, ο δάσκαλος και το παιδί πρέπει να είναι το σχολείο πεντακάθαρο. Όπω είπαν εκπρόσωποι του Σωματείου Καθαριστριών Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Χανίων, οι εργαζόμενοι του κλάδου αμείβονται ανάλογα με τι σχολικέ αίθουσε που καθαρίζουν και το σύνολο των καθαρών αποδοχών του δεν ξεπερνά τα 350 ευρώ. Πληρώνονται με 37 ευρώ την αίθουσα, μεικτά. Ε, και όλα τα άλλα είναι μέσα σε, αυτά, μέσα σε αυτή την αίθουσα. Δηλαδή είναι οι τουαλέτες, οι σκάλε, οι αυλέ τα εξωτερικά, τα πάντα. Και να αναρωτιέμαι αν τους δώσουμε το μινιάτικο που παίρνουμε στην κυριολεξία θα μπορούν να συντηρήσουν μια οικογένεια. Oh. Δηλαδή για μας ένα μηνιάτικο, για αυτούς ένα ζευγάρι παπούσια, έτσι ακριβώς. Μέσα ατομική προστασία δεν έχουν χορηγηθεί στι καθαρίστριε των σχολείων. Οι πενιχρήμιστοι του συχνά καταβάλλονται με καθυστέρηση, ενώ ακόμη και το γάλα που δικαιούνται να λάβουν ω βοήθημα από την πολιτεία θα το λάβουν με καθυστέρηση. Και όταν τους ρωτήσαμε, μας είπαν ότι να περάσουμε από το Δήμο να παίρνουμε γάντια. Εγώ προσωπικά ρώτησα και μου είπαν, πέρασε, λέει, από το Δήμο να πάρεις γάντια. <σχεδίδι> Λέω, μα γάντια υπάρχουν και στο σχολείο μου, δεν χρειάζομαι γάντια. Αυτή τη στιγμή οι καθαρίστριες πανελλαδικά φτάνουν τις 12.000, από τις οποίες οι 9.000 εργάζονται με συμβάσεις έργου. Εργολάβοι καθαρισμοί είμαστε, δηλαδή δεν, μπορούμε να, δεν, δεν δικαιόμαστε τίποτα, ούτε άδεια, ούτε δώρο, ούτε τίποτα. Δουλεύω 17 χρόνια, ομοιρία για μένα, με σύμβαση έργου. Το ήρθαν να μας μειώσουν εικονικά τις αίθουσε με αποτέλεσμα να μας μειώσουν 70 ευρώ από το μεγάλο μηνιάτικο που παίρνουμε. Ε, καθαρίζω δύο σχολεία για 550 ευρώ. Ξέχωρα ότι πρέπει να αμείβονται, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις οικογένειές τους. Ξέχωρα ότι πρέπει να γυρίζουν υγιέστατες στα σπίτια τους. Είναι και η υγεία των παιδιών μας και αυτό δεν πληρώνεται με τίποτα. Σήμερα οι καθαρίστριες των σχολικών κτηρίων πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Χανίων με σκοπό να ενημερώσουν την κοινή γνώμη για τη διεκδίκηση των ετοιμάτων τους.